centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή ημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, και να πούμε λίγο και για τη λειτουργία των κινηματογράφων, και ρεζέρβα με την ευκαιρία, αλλά και για το εμπορικό κέντρο αυτό καθ' αυτό, διότι υπάρχει για την Καστοριά μια σύγχυση σχετικά με το εμπορικό κέντρο σε σχέση με αυτά που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Ναι, δεν έχει σχέση το δικό μας εμπορικό κέντρο με τα κλειστά εμπορικά κέντρα που βρίσκονται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν εκεί μιλάμε για τα κλειστά κέντρα. Εκεί είναι κλειστά εμπορικά κέντρα. Αυτό είναι ανοιχτό εμπορικό κέντρο που έχει τα περισσότερα καταστήματα που κλείσανε είναι εστίασης. Ναι. Καφετέριες, κινηματογράφος κλπ. Γυμναστήριο. Είναι λοιπόν ό,τι αφορά... Τα εμπορικά θα λειτουργούν κανονικά στο εμπορικό κέντρο. Κλείσαν αυτά που κλείσανε και έξω. Ακολουθούν με σεβασμό λίγο και τους συναδέλφους τους όλα τα καταστήματα. Ναι. Δεν θέλουν να δημιουργήσουν ανταγωνισμό και οι περισσότεροι κλείσαν και τα εμπορικά. Κλείσαν και τα εμπορικά. Σήμερα πρέπει να σας πω, το είπε και ο κύριος Πανταζής νωρίτερα, δεν είναι μόνο στο δικό σας εμπορικό κέντρο που κλείσαν εμπορικά. Όχι, παντού. Κλείσαν παντού. Όλα τα καταστήματα, ναι. Σήμερα βλέπω και... ότι η Καστοριά δεν έχει σχεδόν, δηλαδή... Όχι, οι δικοί μας το κάναν σαν συμπαράσταση για όλο τον κόσμο. Και έκλεισαν λοιπόν και τα καταστήματα. Γι' αυτό και υπάρχει εικόνα του κλειστού κέντρου σήμερα. Έτσι, ναι, ακριβώς. Κύριε Ζερβά. Και στο θελός έκλεισαν τα εμπορικά. Γιατί... Και προληπτικά. Τώρα, αυτά όλα ισχύουν για τις περίφημες 14 ημέρες και ρεζέρβα. Δηλαδή, εσείς τους κινηματογράφους, ας πούμε. Ναι. Και 14 τώρα στυλόμαστε. Λέτε να πάει παραπάνω. Τι λέτε τώρα. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Και 14 ημέρες. Πάει και το καλοκαίρι. Καλό Σεπτέμβριο. Σχολεία. Εντάξει, τώρα είναι απόψεις δικές μου. Δεν είναι πολύ αισιόδοξες οι σκέψεις σας, αλλά, όχι. Αλλά δεν ξέρω αν απέχουν και από την πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν απέχουν και από την πραγματικότητα. Κύριε Νασούλη, δεν είδαμε τίποτα ακόμα. Αυτά που θα δούμε Απρίλιο, Μάιο, εκεί είναι η κρίσιμη περίοδος. Όλα αυτά σε μια Καστοριά που έτσι κι αλλιώς δεινοπαθεί, το ξέρετε. Έτσι κι αλλιώς δεινοπαθεί, αν δεν λαφτούν μέτρα από την Ευρώπη. Το έχουμε χαμένο. Πάει πάρα πολύ πίσω όλη η κοινωνία μας, κύριε Ζερβά. Η αυτό κοινωνία, πάει πάρα πολύ και πίσω. Όλη η καταστροφή μας. Είναι αυτή. Τεράστια ζημιά για όλους. Πέρα από την υγεία, τεράστια ζημιά για όλους. Το μεγαλύτερο κακό που έχουμε δει στη ζωή μας μέχρι τώρα. Είμαστε σε μια ηλικία που έχουμε δει πολλά, αλλά... Ναι. Δεν έχουμε δει πολεμούς, αλλά βλέπουμε άλλα πράγματα τα οποία είναι εξοντοτικά για τον άνθρωπο πραγματικά. Οι πόλεμοι πλέον γίνονται με σύγχρονο τρόπο. Αυτό είναι ένας πόλεμος οικονομικός. Αυτό εφεύραν τώρα οι μεγάλοι και πρέπει να γίνει αυτό το παιχνίδι παίζει. Μάλιστα. Κύριε Ζέρβα. Είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε για εμείς. Σωστό. Αυτό και... Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην έκτακτη εκπομπή που έχουμε σήμερα για να μας διευκρινίσετε πραγματικά τι συμβαίνει με το εμπορικό κέντρο, γιατί έδινε την εντύπωση σε πάρα πολλούς ότι έκλεισε το εμπορικό κέντρο με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του εμπορικού κέντρου των κλειστών εμπορικών κέντρων κλειστού τύπου. Απλά τα καταστήματα και τα. Εμπορικά κέντρα πάνω σε 100, 200, 300 καταστήματα. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε. Τα καταστήματα δικά μας είναι όπως τα καταστήματα που είναι στην υπόλοιπη πόλη. Έτσι. Ελεύθερα φεύγεις. Αλλά το 90% του χώρου μας είναι χώροι συνάθρησης κοινού. Οπότε εμπίπτουν στις διατάξεις, ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρχουν φύσματα. Δίνουν μόνο καφέ take away και φεύγουν ο κόσμος. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Όχι. Ούτε και αυτό. Έκλεισαν εντελώς. Ναι. Ωραία.
Η delivery από την άλλη που επίσης... Delivery νομίζω ένα λειτουργεί. Είναι ένα λειτουργεί, λειτουργεί, ναι, ένα λειτουργεί. Κύριε Ζέρβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για τις διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Εύχομαι να μην επαληθευτούν πάντως οι προβλέψεις σας. Εύχομαι να μην επαληθευτούν. Ποιος εύχεται, κανένας δεν εύχεται το χειρότερο. Αλλά λυπάμαι πολύ για την κατάσταση αυτή, γιατί είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση, η Καστοριά γενικά. Και αυτό είναι το πεζιωτικό μας χτύπημα. Αν δεν ληφθούν μέτρα από την Ευρώπη, το έχουμε χαμένο. Μάλιστα. Αν περιμένουμε εδώ τώρα να μας ανακοινώνουν κάθε μέρα και έτσι θα γίνει και αυτό θα γίνει, δεν γίνεται τίποτα. Ενέσεις. Για να δούμε πραγματικά. Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρεώσεις. Έχουν νίκη. Έχουν επιταγές. Δεν μπορεί να σου κλείσει. Έχουν εργαζομένους. Έχουν πολλά. Πολλά. Δεν μπορεί να σου κλείσει το μαγαζί και να σου πει δεν μου πλήρωσε το ΤΕΒ ή δεν μου πλήρωσε το νίκιο. Βέβαια, λένε ότι όλα θα πάνε πίσω, όλα θα πάνε πίσω, αλλά πόσο πίσω και πώς θα πληρωθούν. Έχει γίνει δουλεύουν. Μεγάλη διαδικασία. Πρέπει να ενημερωθεί η ΔΟΗ. Γιατί η ΔΟΗ θέλει τους φόρους της. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν πραγματικά. Μέχρι στιγμής ανακοινώνονται ορισμένα πράγματα και διευκολύνσεις, χωρίς όμως να έχουμε μόνο το πλαίσιο, χωρίς να έχουμε τον τρόπο της εφαρμογής τους. Και τι άλλο θα ανακοινωθεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και θα αργήσει αυτό. Την άλλη εβδομάδα πιθανόν να μάθουμε κάτι. Και την άλλη εβδομάδα να μάθουμε. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Ζέρβα. Αν δεν συγκεντρωθεί η Ευρώπη να συζητήσει το θέμα και να ρίξει χρήματα, δεν γίνεται τίποτα. Ωραία. Από εμάς μην περιμένει τίποτα πολλά. Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε. Οπότε. Είναι κι αυτό. Να είστε καλά. Κύριε Ζέρβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις το πρωινό αυτό του Σαββάτου. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.